Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μας. Όπως λέει και ο τίτλος, σήμερα θα δούμε 5 tips για καλύτερη φωτογραφία με κινητό. Τα κινητά διαθέτουν εδώ και πολλά χρόνια φωτογραφικές μηχανές. Ωστόσο, τελευταία έχουμε δει μια τεράστια εξέλιξη στις δυνατότητες της κάμερας με τα οποία είναι εξοπλισμένα. Εστίαση. Για αρχή, μάθε να εστιάζεις. Πριν βγάλεις τη φωτογραφία, άγγιξε το θέμα σου στην οθόνη του κινητού. Έτσι το κινητό θα καταλάβει τι ακριβώς θέλεις να φωτογραφίσεις. Κάδρο ή αλλιώς ο κανόνας των τρίτων, όπως θα το ακούσετε. Αποτελεί τον πιο απλό και εύκολο τρόπο σύνθεσης μιας φωτογραφίας. Η βασική ιδέα είναι ότι αν χωρίσεις το κάδρο σου σε τρία ίσα τμήματα, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα δημιουργούνται τέσσερα σημεία εκεί που οι γραμμές στέλνονται. Τα οποία, σύμφωνα με τον κανόνα, είναι τα δυνατά σημεία του κάδρου. Ιδανική επιλογή για την τοποθέτηση του θέματος είναι, εν συντομία, τα σημεία που εχμαλωτίζουν την προσοχή του θεατή. Τρίποντα. Για να βγει μια ωραία φωτογραφία, ο φωτογράφος θα πρέπει να έχει σταθερό χέρι. Χρησιμοποίησε κάτι για να σταθεροποιήσει το τηλέφωνό σου. Ένα τραπέζι, ένα βιβλίο ή ακόμα καλύτερα, ένα τρίποδο. Στην αγορά υπάρχουν διάφορα τρίποδα που συνοδεύονται από αντάπτορες για την τοποθέτηση smartphone. Έτοιμα να τραβήξουν κάθε είδους φωτογραφία. Κράτα το φακό σου καθαρό. Ναι, είναι αλήθεια. Μια απλή φυσιολογική κίνηση που ξεχνάμε όλοι να την κάνουμε πριν τη λήψη. Πέμπτο. Δώσε προσοχή στο background. Όσο φωτογένεια και αν έχεις, ένα άσχημο σκηνικό πίσω είναι αρκετό για να χαλάσει τη φωτογραφία σου. Άλλαξε γωνίες μέχρι να εξαφανίσεις οτιδήποτε σου χαλάει το σκηνικό. Στείλτε μας τις φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβήξατε για να τα σχολιάσουμε και αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μας μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο. Αν το βίντεο σας άρεσε τότε κάντε like, subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι και δοκιμάστε όσα είπαμε για πιο δυνατές φωτογραφίες. Awesome shot! Η βασική ιδέα είναι... Η βασική ιδέα είναι ότι αν χωρίσεις τρία τι. Η βασική ιδέα είναι...